Μια απίστευτη πληροφορία έρχεται τώρα από την ΚΟ. Αστυνομικοί εντόπισαν στον δρόμο μια επικίνδυνη τρύπα για τους οδηγούς και φρόντισαν να την κλείσουν, αντί όμως να τους ευχαριστήσουν, ήρθε μια δυσάρεστη έκπληξη. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Σάντι Λαδικού, είναι ιδιοκτήτρια στο ράδιο πρώτο της ΚΟ. Κυρία Λαδικού, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυρέ. Πράγματι είναι απίστευτο και όμως ελληνικό, καθώς αστυνομικοί της τροχέας, οι οποίοι είχαν δεχτεί πάμπολες καταγγελίες, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά και παλαιότερα και για άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Και να σημειώσω ότι είχαν ενημερώσει εγγράφως αρκετές φορές, πάνω από 5 φορές από ό,τι γνωρίζω, τις αρμόδιες υπηρεσίες όλο αυτό το διάστημα για τις κακοτεχνίες και τα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Όμως δεν είχαν λάβει καμία απάντηση και βεβαίως δεν είχε γίνει καμία επιδιόρθωση. Πήγαν λοιπόν κατόπιν καταγγελιών σε ακόμη ένα επικίνδυνο σημείο, σε ένα πολύ έτσι κομβικό κομμάτι του επαρχιακού δικτύου, για να διαπιστώσουν οι διεισόμαστοι τι ακριβώς συμβαίνει. Πράγματι είδαν λοιπόν ότι εκεί είχε δημιουργηθεί μια τεράστια λακκούβα που ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια. Και έτυχε να περνάει και μία μπετονιέρα εκείνη την ώρα, μας το έχουν μεταφέρει αυτό και διερχόμενοι οδηγοί. Σταμάτησαν οι δύο αστυνομικοί της τροχέας το όχημα, ζήτησαν υλικό και άρχισαν οι ίδιοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα μας το Βήμα της ΚΟ, να φτιάχνουν εκεί έστω προσωρινά το οδόστρωμα, προκειμένου να ελαττωθεί εν πάση περιπτώσει η επικινδυνότητα του σημείου. Αυτό βέβαια, αγαπητές συνάδελφε, έφερε την αντίδραση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ο οποίος μετά από λίγες ημέρες έκανε μία δήλωση, διαδικτυακή βεβαίως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μίλησε ακριβώς για αυτοδικία. Βέβαια, θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε αυτούς τους αστυνομικούς για αυτοδικία όταν πάλι είχαν πάρει την πρωτοβουλία να ανοίξουν δρόμο και να συνοδέψουν την καρότσα με την άτυχη συμπολίτησα που δεν έβρισκε ασθενοφόρο για να πάει στο νοσοκομείο. Γιατί πάλι τότε αυτοβούλως είχαν ενεργήσει. Ή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτοδικία όταν τις προηγούμενες βραδιές, μαύρα μεσάνυχτα, μετά από μια πάρα πολύ έντονη κακοκαιρία στο νησί, πάλι αυτόπτες, μάρτυρες και διερχόμενοι οδηγοί είδαν αυτούς τους αστυνομικούς να μαζεύουν σκουπίδια και κάδους απορριμμάτων που τους είχε παρασύρει ο αέρας προκειμένου να μην χτυπήσει κάποιος άνθρωπος. Δεν ξέρω, διερωτάμε. Δεν έχει υποχρέωση η αρμόδια αρχή του οδικού δικτύου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η περιφέρεια και σε άλλες περιπτώσεις είναι ο Δήμος, διότι οι λακκούβες είναι σε όλο το οδικό δίκτυο, αστικό και περιφερειακό, να επιδιορθώνουν, αφού είμαστε νόμιμα φορολογούμενοι πολίτες, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας και από την περιφέρεια έχει εξαγγελθεί πάμπολες φορές η συντήρηση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Ο κ. Χατζημαρκός ισχυρίζεται στην ανάρτησή του ότι επισκευάστηκε η λακκούβα την ίδια μέρα από εργολάβο της περιφέρειας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Απλώς αναρωτιόμαστε γιατί αυτοί οι εργολάβοι δεν βλέπουν τις λακκούβες κάθε μέρα. Γιατί αυτή η λακκούβα υπήρχε πάρα πολύ καιρό, όπως και πάρα πολλές άλλες. Δεν έχουμε δει ποτέ εργολάβους να επισκευάζουν επιτόπου, παρά το γεγονός ότι έχει ανακοινωθεί και μάλιστα σήμερα ο κύριος Περιφερειάρχης έδωσε στην ξανά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε την ενεργή σύμβαση με την τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει, ας πούμε, αυτή την συντήρηση και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Ευχόμαστε έστω και τώρα να μπορούν οι εργολάβοι να μιλάμε για ένα ποσό που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι να το σημειώσω και αυτό. Απλώς ούτε και το καλοκαίρι που υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες, εμείς λίγο νωρίτερα στην εφημερίδα στο Βήμα της ΚΟ, λίγες μέρες νωρίτερα εννοώ, είχαμε δημοσιεύσει και ανάλογα ρεπορτάζ με πολίτες οι οποίοι έκλειναν μόνοι τους τις λακκούβες στο επαρχιακό δίκτυο αλλά και στο αστικό δίκτυο. Υπάρχουν, όπως σας είπα, και αναφορές γραπτές από την αστυνομία και προς την περιφέρεια και προς τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για αυτά τα επικίνδυνα σημεία. Κυρία Λαδικού, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και το θέμα είναι βεβαίως να μην τιμωρηθούν οι αστυνομικοί, γιατί πήγαν οι άνθρωποι να κάνουν μια καλή πράξη και στο τέλος βρέθηκαν κατηγορούμενοι. Σας ευχαριστούμε ακριβώς, πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.